Ο κύριος Λέφτης. Καλησπέρα και από εμένα. Καλά. Λοιπόν, θα μιλήσει ο κύριος Λέτσας τελικά για τον ασυμπτωματικό ασθενή με ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα τύπου Μπουργκάτα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω έστω και διαδικτυακά. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Φραγκάκη για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στο Alchemist Update και φέτος. Θα μιλήσουμε για τον ασυμπτωματικό ασθενή με σύνδρομο Μπουργκάτα. Είστε και οι δύο πολύ έμπειροι. Γνωρίζετε ότι είναι προβληματική η διασφαιρμάτωση κινδύνου σε ασθενείς, ασυμπτωματικούς ασθενείς με σύνδρομο Μπουργκάτα. Παρά τις αρχικές μελέτες που είχαν δείξει ότι η επίπτωση των αριθμιολογικών συμβαμάτων σε αυτή την ομάδα των ασθενών, των ασυμπτωματικών δηλαδή, δεν είναι τόσο μικρή, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό κινείται πέριξ του 0,5 με 1% ετησίως για αριθμιολογικά συμβάματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Και αυτή είναι μια μεταανάλυση που συμπεριέλαβε περισσότερους από 2.700 ασθενείς με ασυμπτωματικούς ασθενείς, όπου έδειξε ότι η ετήσια επίπτωση αριθμιολογικών συμβαμάτων κινείται πέριξ του 1%. Παρότι το ποσοστό φαίνεται μικρό, 1% θα έλεγα ότι κρύβει έναν κίνδυνο. Αν κάποιος κάνει μια γενίκευση αυτού του ποσοστού σε ένα διάστημα παρακολούθησης 10 ετών, θα μπορούσε απλοϊκά να πει ότι σε 10 χρόνια θα έχω ένα 10% ποσοστό να αναπτύξω ένα σύμβαμα, το οποίο μπορεί να είναι και μοιραίο, να είναι κοιλιακή μαρμαριγή, εκνίδιος καρδιακός θάνατος. Ωστόσο, δεν είναι τόσο έτσι τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει και τους ασυμπτωματικούς ασθενείς ότι έχουν μια εντελώς καλοήθη συμπεριφορά σε βάθος χρόνου. Πόσο μάλλον δε αν κάποιος έχει δει ότι αδυνατούμε να διαστρωματώσουμε τους ασθενείς αυτούς με τα υπάρχοντα εργαλεία διαστρωμάτωσης. Αυτό έχει φανεί τόσο σε ανακοτομικές μελέτες, όσο και από την τελευταία μελέτη, την πολυκεντρική της Άμπρους, όπου σε ένα 25% των ασθενών δεν είχαμε κριτήρια υψηλού κινδύνου και ωστόσο αυτοί ανέπτυξαν ένα σύμβαμα που είναι ουσιαστικά εκφόρτηση απεινιδωτή, γιατί στη μελέτη της Άμπρους είχαν πάρει όλοι απεινιδωτή. Ποια είναι τα εργαλεία διαστρωμάτωσης σε ασυμπτωματικούς ασθενείς? Είναι κλινικοί παράγοντες, παράμετροι. Είναι η ηλικία, είναι οι κολπικές αριθμίες, είναι το οικογενειακό ιστορικό εκνηδίου θανάτου. Είναι γενετικοί παράγοντες, η παρουσία ή όχι μεταλλάξεων. Ηλεκτροκαρδιογραφικοί δείκτες, το αυτόματο τύπου 1, το καρδιογράφημα, θα δούμε και συνέχεια αναλυτικά. Ο κατακαιρματισμός του QRS. Υπάρχουν δεκάδες ηλεκτροκαρδιογραφικοί δείκτες που έχουν προταθεί για να διαστρωματώσουν τους ασθενείς με σύνδρομο Μπουργκάτα και τέλος ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Σε ό,τι αφορά τους κλινικούς δείκτες, θα σταθώ στην ηλικία. Είναι πολύ πρόσφατα δεδομένα, μελέτες του 19 και του 20, που δείχνουν ότι ουσιαστικά φοβάμαι έναν ασυμπτωματικό ασθενή σε νεαρή ηλικία, σε ηλικία κάτω των 17 ετών και ιδίως σε ηλικία κάτω των 12 ετών. Αυτή σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς, οι ασυμπτωματικοί αυτοί ασθενείς εμφανίζουν υψηλότερη επίπτωση αριθμολογικών συμβαμάτων, στα οποία τονίζω ότι η πρώτη εκδήλωση μπορεί να είναι ο ευθύνδιος καρδιακός θάνατος. Τι φάνηκε από τη μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε το 2019, ότι υπάρχουν κάποιοι προγνωστικοί δείκτες, όπως είναι η παρουσία συνδρόμων οφείλων πλευροκόμπου, οι κολπικές αριθμίες, διαταραχές ενδοκυλιακής αγωγής ή ένα ηλεκτροκαρδιογραφικό δείκτη που είναι το S-Wave στην απαγωγή 1. Αυτοί μπορούν να διαβάσουν νέους ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για αριθμιολογικά συμβάματα. Ενώ σε ασθενείς που κινούνται μεταξύ 13 και 20 ετών, η παρουσία μετάλλαξης του γονιδίου SCN5A επίσης προσθέτει κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά τους ηλεκτροκαρδιογραφικούς δείκτες, όπως προείπα, υπάρχουν δεκάδες. Σίγουρα όμως, το αυτόματο τύπο 1 καρδιογράφημα είναι ο ηλεκτροκαρδιογραφικός δείκτης που είναι καλύτερα μελετημένος και τον οποίο αξιολογούμε σαν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου. Όταν δηλαδή έχουμε ένα συμπτωματικό με αυτόματο τύπο 1 καρδιογράφημα, εκεί θα πρέπει να δώσω μεγαλύτερη προσοχή και θα δούμε στη συνέχεια τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους ασθενείς. Σε ό,τι αφορά τους άλλους δείκτες, υπάρχουν δείκτες εκπόλωσης, αναπόλωσης. Θα έλεγα να κρατήσετε
τον κατακαιρματισμό του QRS σε ό,τι αφορά τους δείκτες εκπόλωσης και σε ό,τι αφορά τους δείκτες επαναπόλωσης, την πρώιμη επαναπόλωση. Εδώ είναι μια μεταανάλυση που είχαμε κάνει το 2015, νομίζω, όπου η παρουσία αυτόματου τύπου ένα καρδιογράφημα τριπλασιάζει ουσιαστικά τον κίνδυνο για αριθμιολογικά συμβάματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σύνδρομο Μπρουγκάντα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και ασθενείς με φαρμακευτικά επαγόμενο τύπου ένα καρδιογράφημα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μικρός, αλλά στη συγκεκριμένη μελέτη του 2017, ένα 4% των ασθενών με ευθνίδιο καρδιακό θάνατο είχαν φαρμακευτικά επαγόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα Μπρουγκάντα. Σε ό,τι αφορά τους ηλεκτροκαρδιογραφικούς δείκτες, τονίζω ότι ο κατακαιρματισμός του QRS φαίνεται ότι κερδίζει τους υπόλοιπους και στη συγκεκριμένη εδώ μεταανάλυση προσθέτει περίπου 3-4 φορές αυξημένο κίνδυνο. Η παρουσία δηλαδή αυτής της εικόνας, την οποία τη βλέπουμε συνήθως στις απαγωγές V1-V2, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για αριθμιολογικά συμβάματα, όπως και η παρουσία σφαιρικής πρώιμης επαναπόλωσης, δηλαδή να έχω πρώιμη επαναπόλωση στο κατώτερο πλάγιο τείχωμα και ηλεκτροκαρδιογράφημα Μπρουγκάντα στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές. Και αυτό, η σφαιρική πρώιμη επαναπόλωση, προσθέτει αριθμιολογικό κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, αυτό που κοιτάμε είναι το HV διάστημα. Υπάρχουν 2-3 μελέτες που δείχνουν ότι η παράτασή του συνοδεύεται με αριθμιολογικά συμβάματα. Τον διορθωμένο χρόνο ανάνυψης, την αναιρέση στην περίοδο του κοιλιακού μυοκαρδίου, αν αυτή είναι κάτω από 200 μιλιθεκόν, και το αν εισάγεται ή όχι κοιλιακή μαρμαριγή. Η εισαγωγή κοιλιακής μαρμαριγής, σε συγκεκριμένη μεταανάλυση, αυξάνει τον κίνδυνο κατά 3,5 φορές σε έναν ασθενή με αυτόματο τύπου 1 καρδιογράφημα, ασυμπτωματικό ασθενή με αυτόματο τύπου 1 καρδιογράφημα, να αναπτύξει μελλοντικό σύμπτωμα. Και αυτή είναι ουσιαστικά ένα συστηματικό review, μια μεταανάλυση που κάναμε, όπου πήραμε από όλες τις μεγάλες μελέτες, όπου είχαν με λεπτομέρεια αναλύσει τα στοιχεία των ασυμπτωματικών που είχαν σύμβαμα και είδαμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ ασυμπτωματικών ασθενών που αναπτύσσουν συμβάματα και είναι άντρες συνήθως με αυτόματο τύπο 1 καρδιογράφημα και εισαγωγή. Τελειώνω και να μπω στο βασικό κομμάτι της ομιλίας. Θεωρώ ότι, και αυτό είναι κλασική γνώση, νομίζω ότι κανένας παράγοντας κινδύνου από μόνος του δεν μπορεί να διαστρωματώσει το σύνδρομο Μπρουγκάντα. Τους ασθενείς με σύνδρομο Μπρουγκάντα. Ακόμη και η συγκοπή, παρότι δεν είναι κομμάτι της σημερινής ομιλίας, από μόνη της, η παρουσία συγκοπής έχει πολλές αδυναμίες σε ό,τι αφορά τη διαστρωμάτωση του σύνδρομο Μπρουγκάντα. Γιατί έχει δειχθεί τουλάχιστον από 3 δουλειές ότι τόσο συμπτωματικοί όσο και ασυμπτωματικοί φέρνουν την ειδοτή έχουν την ίδια έκβαση. Έτσι λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη να ανατρέξουμε σε πολυπαραγωγικά μοντέλα διαστρωμάτωσης, να πάρουμε δηλαδή 3, 4, 5 παράγοντες κινδύνου, και από εκεί και πέρα, κάποιος ασθενής που έχει 2, 3, 4, να θεωρήσουμε ότι βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με αυτούς που έχουν λιγότερους παράγοντες κινδύνου. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά του Πέτο Ντελής στο European Heart Journal. Κράτησε τη συγκοπή, θεώρησε τη συγκοπή το οικογενειακό ιστορικό εθνικό θανάτου και την θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε ασθενείς με αυτόματο τύπου 1 καρδιογράφημα. Μελέτησε αυτούς τους ασθενείς και έδειξε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 2 παράγοντες κινδύνου βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για αριθμιολογικά συμβάματα. Αυτή είναι η δεύτερη μελέτη. 4 παράγοντες κινδύνου, αυτόματο τύπου 1 καρδιογράφημα, συγκοπή, θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και οικογενειακό ιστορικό εθνικό θανάτου. Αν κάποιος έχει 2 παράγοντες κινδύνου, δηλαδή ένας ασυμπτωματικός που είναι με αυτόματο τύπο 1 και θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, για παράδειγμα, με βάση αυτό το μοντέλο κρίνει το αυξημένο κινδύνο. Και αυτή νομίζω ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη μελέτη από τον group του Πέτρο Μπουγκάντα, που έχει πολλούς παράγοντες κινδύνου, όπως βλέπετε, το αυτόματο τύπο 1 καρδιογράφημα, το οικογενειακό ιστορικό εθνικού θανάτου, την εισαγωγή κοιλιακής μαρμαριγής, τη συγκοπή, το σύνδρομο νοσήματος λεβοκόμβου και το ευθνίδιο καρδιακό θάνατο. Αν εδώ έχουμε ένα σκορ μεγαλύτερο από 2, υπάρχει μια πιθανότητα 9,2% να αναπτύξει ένας ασθενής ασυμπτωματικός σύμπτωμα σε 5 έτη.
Και κλείνει την ομιλία με την δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στον Ευαγγελισμό. Είναι μια πολυκεντρική μελέτη, δημοσιεύτηκε το 2019, με 111 ασθενείς με σύνδρομο Μπουργκάντα, 37 συμπτωματικοί ασθενείς και 74 ασυμπτωματικοί ασθενείς, σε διάστημα παρακολούθησης, μέσω διάστημα παρακολούθησης 4,6 ετών, αριθμολογικά συμβάματα, εκφορτήσεις δηλαδή, δόκιμες εκφορτήσεις από την ιδωτή παρατηρήθηκαν σε 7 ασθενείς. Με βάση λοιπόν αυτού του 7 ασθενείς, αναπτύχθηκε με βάση την πολυπαραγωγική ανάλυση, αναπτύχθηκε ένα πολυπαραγωγικό μοντέλο. Οι παράγοντες κινδύνου στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν η θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, το οικογενειακό ιστορικό θνηδίου θανάτου, ο κατακαιρματισμός του QRS, το αυτόματο τύπο 1 καρδιογράφημα, το σύμπτωμα, το αν κάποιος είχε κάνει συγκοπτικό επεισόδιο, και η διάρκεια του QRS στην απαγωγή V2 μεγαλύτερη από 4 από τους 6 αυτούς παράγοντες βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για αριθμολογικά συμβάματα. Αντίθετα, αυτοί που κινούνται μεταξύ 0 ή 1 παράγοντα κινδύνου και 2 και 3 παράγοντες κινδύνου έχουν χαμηλότερο ποσοστό κινδύνου, ειδικά η πρώτη ομάδα έχει μηδενικό κίνδυνο, ενώ η δεύτερη ομάδα με 2 ή 3 παράγοντες κινδύνου έχει 4% κίνδυνο για σύμβαμα, μελλοντικό σύμβαμα. Παράλληλα, η μελέτη αυτή συνέκρινε και τις προηγούμενες μελέτες. Ποια ήταν η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική και αρνητική προγνωστική αξία. Αξίζει να δείτε ότι όλα τα πολυπαραγωγικά μελέτη μοντέλα που είχαν δημοσιευτεί έως τώρα έχουν εξαιρετική αρνητική προγνωστική αξία. Αν δηλαδή έχουμε ένα συμπτωματικό ασθενή, ο οποίος δεν έχει παράγοντες κινδύνου ή έχει έναν παράγοντα κινδύνου, που είναι το αυτόματο τύπο 1 καρδιογράφημα, γιατί αυτό μέχρι τώρα θεωρούσαμε το πιο σημαντικό. Δεν διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο για μελλοντικά συμβάματα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω στους ασθενείς αυτούς. Ηλεκτροφυσιολογία, να πάρουμε ένα καλό ιστορικό, να δούμε αν έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό εθνιδίου θανάτου. Δηλαδή θέλουμε να προσθέσουμε στοιχεία στη διαστρωμάτωση κινδύνου. Και κλείνουμε αυτές τις δύο διαφάνειες, που νομίζω ότι είναι η δουλειά που κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι χαρτογράφηση. Κάθε περιστατικό που μπαίνει για ηλεκτροφυσιολογική μελέτη γίνεται χαρτογράφηση. Έχουμε δείξει ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν παθολογία τόσο στη χαρτογράφηση των διπολικών όσο και των μονοπολικών δυναμικών. Γνωρίζετε όλοι ότι το σύνδρομο Μπουργκάντα είναι μια επικαρδιακή νόσος. Οπότε είναι λογικό να έχουμε παθολογικά μονοπολικά δυναμικά, όπως καταγράφονται αυτά από την ενδοκαρδιακή χαρτογράφηση. Δείξαμε ότι μεγάλες περιοχές παθολογικών μονοπολικών δυναμικών ενδοκαρδιακά σχετίζονται θετικά με την πρόκληση, με την εισαγωγή κοιλιακής μαρμαργής στο εργαστήριο. Και νομίζω ότι τώρα η νέα δουλειά που θα δημοσιευτεί είναι ότι αυτή από μόνη της παρουσία μονοπολικών δυναμικών έχει προγνωστική σημασία σε συνδυασμό με μια θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Κλείνω λέγοντας ότι η διαστρωμάτωση των ασυμπτωματικών θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε ως τώρα. Στη δική μας μελέτη δεν είχαμε γονιδιακό έλεγχο σε μεγάλο αριθμό ασθενών. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κλινικούς δείκτες, ηλεκτροκαρδιογραφικούς, γενετικούς και ηλεκτροφυσιολογικούς. Θεωρώ ότι όλοι οι ασθενείς με αυτόν τον τύπο 1 καρδιογράφημα θα πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, έτσι ώστε να μαζέψουμε όλους. Η προανατομική χαρτογράφηση μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στη διαστρωμάτωση των ασθενών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Εμείς ευχαριστούμε, Κώστα, και για την παρουσία και για την προσωπική συμβολή. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση, δράτοντας την ευκαιρία και ξέροντας τη μεγάλη σου εμπειρία στο θέμα. Με την ευκαιρία αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Λέτσας είναι από τους επιστήμονες που σε πέραν της Ελλάδος έχουν προχωρήσει την έρευνα αυτή. Το κλινικό ερώτημα που έχουμε με τους ασθενείς είναι σε τι οφείλεται η συγκοπή που πολλοί αναφέρουν. Έχεις υπόψη σου από τη βιβλιογραφία σε ασθενείς με σύνδρομο Μπουργκάντα που έχουν απεινιδωτεί και κάνουν συγκοπτικά επεισόδια
σε τι οφείλονταν τα συγκοπτικά επεισόδια, σε συμβάντα κοιλιακών αριθμιών ή σε άλλη αιτία. Ποια είναι δηλαδή η συχνότερη αιτία στην κλινική πράξη των συγκοπτικών επεισοδίων σε ασθενείς με σύνδρομο Πουγκάντα? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Και υπάρχει αυξημένος επιπολασμός νευροκαρδιογενούς συγκοπής. Έχει δειχθεί σε αρκετές μελέτες ότι πάρα πολλά από αυτά τα συμβάματα που ασθενείς, μελέτες στις οποίες οι ασθενείς έφεραν απεινιδωτή. Γιατί αυτή είναι η σημασία. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις αν ένα σύμβαμα είναι αριθμιολογικό ή όχι. Έτσι, λοιπόν, σε πάρα πολλές μελέτες έχει δειχθεί ότι υπάρχει μια αυξημένη επίπτωση νευροκαρδιογενούς συγκοπής, ότι τα επεισόδια αυτά δεν οφείλονταν σε κοιλιακή μαρμαριγή, αλλά ήταν επεισόδια τα οποία θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει καλοήθη. Αυτή ήταν και η αιτία που τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, υπήρχε μια πολύ μεγάλη, μια αυξημένη, έτσι, ένα αυξημένο ποσοστά εμφύτευσης απεινιδωτή σε αυτούς τους ασθενείς. Τονίζω ότι τα τελευταία 1 με 2 χρόνια και στο νοσοκομείο μας, δύσκολα να το πω έτσι, πιστεύουμε τους ασθενείς που αναφέρουν συγκοπτικά επεισόδια. Όλοι οι ασθενείς με συγκοπτικά επεισόδια υποβάλλονται πάλι σε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Σπάνια ένας ασθενής θα έρθει να σου παρουσιάσει και να είναι πιστική η παρουσίαση ενός τυπικού αριθμιολογικού συγκοπτικού επεισοδίου χωρίς πρόδρομα συμπτώματα, το οποίο θα σε κατευθύνει άμεσα στην εμφύτευση του απεινιδωτή. Όλα τα περιστατικά, νομίζω, που αναφέρουν συγκοπή είναι ή ξαφίξεις και θέλουν περαιτέρω διαστερωμάτωση. Νομίζω ότι αυτή είναι και η τρέχουσα πρακτική. Δηλαδή, και αυτοί οι ασθενείς με συγκοπή, όπως αυτοί την αναφέρουν, με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να οδηγούνται στο εργαστήριο. Γιατί, όπως έδειξε στα πολυπαραγωγικά μοντέλα, μπαίνει και η συγκοπή μέσα. Δηλαδή, θέλω να έχω αυτόματο τύπου 1, συγκοπή, θετική ηλεκτροφυσιολογία. Οπότε, okay, είμαι σίγουρος ότι μάλλον εκεί θα ωφεληθεί ο ασθενής μου από την εμφύτευση του απεινιδωτή. Τα ασυμπτωματικά άτομα μιας οικογένειας που είχαν ένα επεισόδιο ευνηδίου θανάτου, πόσο εύκολα τα κατηγοριοποιήσουμε, τα ασυμπτωματικά τα οποία έχουν και αυτόματο καρδιογράφημα? Και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί υπάρχει και ένα εκεί κοινωνικό πρόβλημα, κοινωνικό θέμα, θέμα στην οικογένεια δηλαδή, αν υπάρχει ευνίδιος θάνατος σε νεαρή ηλικία. Η μεγαλύτερη μελέτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύνδρομο Μπουργκάντα είναι η Finger Study, με περισσότερους από 1.000 ασθενείς. Εκεί ο ευνίδιος, το ιστορικό ευνίδιο, θανάτου στην οικογένεια, δεν είχε προγνωστική αξία. Υπάρχουν βέβαια άλλες τόσες μελέτες που δείχνουν ότι έχει σημασία. Όπως τόνισα και στην ομιλία, πιστεύω ότι κανένας παράγοντας κινδύνου από μόνος του δεν μπορεί να διαστρωματώσει τους ασθενείς αυτούς. Κανένας. Πρέπει να έχουμε κομμάτια να συμπληρώσουμε. Έχετε δει σε μια οικογένεια να έχουν πρόβλημα περισσότεροι του ενός, δηλαδή ένας ασυμπτωματικός της οικογένειας να γίνεται συμπτωματικός αργότερα? Έχουμε δει, ναι. Γιατί έχετε μεγάλο αριθμό ασθενών. Ναι. Έχουμε δει. Βέβαια, είναι πολύ, πολύ μικρός ο αριθμός. Ένας μεγάλος περιορισμός της μελέτης της δικής μας και των περισσότερων μελετών είναι πολύ μικρός αριθμός στον οποίο βασίζονται τα στατιστικά. Έτσι. Βγαίνουν στατιστικά με 7 άτομα. Αυτός είναι σημαντικός περιορισμός και πρέπει να τονίζεται. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Εννοείται. Της κατηγοριοποίησης. Έχουμε και τους σχολιαστές που πρέπει να μιλήσουμε. Τον κύριο Ζάρβαλη και τον κύριο Παστρωμά που πρέπει να... Αν είναι κάποιος online... Είναι ο κύριος Ζάρβαλης. Ακούγεστε. Ναι, εντάξει, ναι. Με ακούτε? Με ακούτε? Δεν ακούω εγώ τίποτα. Ακούγεστε, κύριε Ζάρβαλη. Okay, εντάξει, ευχαριστώ. Ζάρβαλη από Θεσσαλονίκη. Είμαι συγχαρητήρια και για την ομιλία, αλλά κυρίως για τη δουλειά που κάνετε. Έχω μερικές απορίες. Φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία ότι το μόνο σταθερό τύπου 1 μπουγκάδα που λέγαμε παλιά, ότι αυτό είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης μελλοντικών αριθμικών συμβαμάτων. Πώς τα 100 των ασθενών έχουν στη διάρκεια της ζωής τους σταθερά
τύπου 1 προκάτα. Γιατί εγώ έχω διαβάσει ότι είναι γύρω στο 2-3%. Άρα εμείς βλέπουμε ένα στιγμιότυπο. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι άμα κάνεις ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα τώρα και σου δείξει μπρουγκάντα, έχει 1/3 πιθανότητα στα 2 χρόνια να έχεις μπρουγκάντα, στο καρδιογράφημα βέβαια εννοούμε, 1/3 θα είναι φυσιολογικό και 1/3 θα είναι κάτι ενδιάμεσο. Μία ερώτηση είναι αυτή, αν ξέρετε κάτι σε αυτό. Και πώς βγαίνει αυτό ότι είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης. Το δεύτερο είναι ποια η ευαισθησία, η ευαισθησία είναι καλή, ας το πούμε, αλλά ποια είναι η ειδικότητα των αποκλειστών του νατρίου στη διάγνωση του μπρουγκάντα. Δηλαδή, αν πάρουμε σε φυσιολογικούς, εντελώς φυσιολογικούς ανθρώπους και του κάνουμε ένα τεστ, ας πούμε, μια σμαλίνη, πλεκανίδα, οτιδήποτε, ποια θα είναι η ανάσπαση του εστιαίου διαστήματος στη V1, αν το ξέρουμε αυτό. Και μια τρίτη αγορία που έχω, εντάξει, θα τους κάνουμε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη δείχνει, ας πάρουμε ότι το θετικό θα τους βάλουμε έναν πυλιδωτή με οτιδήποτε λέει αυτό, αν και εκεί έχω μια ακόμα ερώτηση. Κάνουμε μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε ένα άνθρωπο που είναι 40 χρόνια και είναι αρνητική και έχει τύπου 1 μπρουγκάτα. Πότε θα το ξανακάνουμε τη φυσιολογική μελέτη, ποτέ? Και πώς μεταβάλλεται το ηλεκτροατομικό υπόστρωμα, εφόσον το έχετε δει εσείς με την ηλικία, χειροτερεύει το ηλεκτροατομικό υπόστρωμα ενώ τα συγκοπτικά ή τέλος πάντων τα αριθμικά συμβάματα ελαττώνονται? Αν έχετε κάποια απάντηση σε αυτό. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Θεωρώ ότι η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη έχει εξαιρετική αρνητική προγνωστική αξία. Δηλαδή, το θετικό, ακόμα είναι ένα πρόβλημα η αξιολόγηση μιας θετικής ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης. Η αρνητική όμως ηλεκτροφυσιολογική μελέτη έχει εξαιρετική σημασία για μένα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια και στις οδηγίες, όπως γνωρίζετε, γίνεται με ένα πρωτόκολλο το οποίο δεν είναι τόσο επιθετικό, με 1 έως 2 έκτακτα ρεθίσματα. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά την ηλεκτροατομική χαρτογράφηση, εκεί δεδομένα δεν μπορώ να σας πω. Θεωρώ ότι κάποιος που έχει, για να κλείσω με την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, αρνητική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, δεν βλέπω κανένα λόγο να ξανακάνω στο περιστατικό αυτό ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροατομική χαρτογράφηση, η μέση ηλικία των ασθενών που έχουμε χαρτογραφήσει και είναι περίπου, είναι αυτή τη στιγμή 54 άτομα, είναι γύρω στα 40 έτη, τα οποία δεν έχουν όλα υπόστρωμα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν πεντακάθαρους χάρτες και ασθενείς οι οποίοι έχουν παθολογικούς χάρτες. Για να βγάλεις συμπεράσματα, νομίζω ότι θέλεις μεγάλο όγκο δεδομένων και εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα των αποκλειστών νατρίου, όλοι συμφωνούμε ότι η ασμαλίνη έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα στο να διαβάσει ένα πραγματικό σύνδρομο μπρουγκάντα. Επειδή υπάρχουν και τα μπρουγκάντα φαινοκόπης, δηλαδή καταστάσεις που προσωμιάζουν, ηλεκτροκαρδιογραφικές καταστάσεις που προσωμιάζουν σύνδρομο μπρουγκάντα, δεδομένα εκεί αυτά θεωρητικά έχουν αρνητική, είναι αρνητικό το τεστ. Ωστόσο, επειδή υπάρχει ένας επιπολασμός με μπρουγκάντα-like καρδιογραφήματα, τα οποία δεν είναι σύνδρομα μπρουγκάντα, τα οποία θεωρητικά μπορεί να επηρεαστούν μέχρι κάποιο βαθμό, γι' αυτό το λόγο έχουμε θέσει κριτήρια. Δηλαδή, για να θεωρήσουμε ότι ένα καρδιογράφημα είναι θετικό, θα πρέπει να έχει μια ανάσπαση 2 χιλιοστά στο σημείο J. Πάρα πολλές μελέτες που έχουμε κάνει στο νοσοκομείο με φυσιολογικά καρδιογραφήματα έχουν ανάσπαση 1 χιλιοστό, με coft type μορφολογία. Δηλαδή, από την μορφολογία είναι 1,5 χιλιοστό, τα οποία τα δίνουμε αρνητικά. Δεν τα δίνουμε θετικά. Αυτά θεωρώ ότι είναι φυσιολογικές απαντήσεις του πληθυσμού της δοκιμασίας με αναστολή διάβλου νατρίου. Και την πρώτη ερώτησή σας ήταν για το... Αν μπορούμε να επισπέψουμε, κύριε Λέτσα, γιατί έχει πάει λίγο πίσω το πρόγραμμα. Δεν θυμάμαι την πρώτη ερώτηση του κ. Ζαρβαλή, αν μπορείτε να παραλάβει, αν θέλει. Για το καρδιογράφημα σε βάθος χρόνου. Συμφωνώ απόλυτα. Το καρδιογράφημα είναι δυναμικό, το ξέρουμε όλοι. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται τακτικά καρδιογράφημα με υψηλές προκάρδες απαγωγής αυτούς τους ασθενείς. Αρκεί να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο τα τακτικά καρδιογραφήματα σε ψηλές προκάρδειες διαβάζουμε ένα 20-30% των ασθενών που θεωρούσαμε ότι είναι τύπου 2 καρδιογράφημα μπρουγκάντα.
και δεν χρειάζεται να κάνουμε το τεστ. Ακριβώς το ποσοστό, πόσο κινείται σε βάθος χρόνου το καρδιογράφημα Μπουργκάντα και τη μία μέρα το έχω, την άλλη δεν το έχω, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέτσα. Να προχωρήσουμε στον κύριο Πολυμερόπουλο.